Αυτή η περιπέτεια δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς ξεκίνησε. Υποθέτω από το χώρο εργασίας. Δεν μπορώ βέβαια να ξέρω με σιγουριά. Παρόλο που έπαιρνα όλα τα μέτρα προφύλαξης, γιατί έχω να κάνω με κοινό. Ξεκίνησε ένα μήνα πίσω περίπου. Δεν ξέρω τώρα τις μέρες επόασης, ας το πούμε έτσι. Μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή. Νοσηλεύτηκα στις 26 Οκτωβρίου. Πόσες μέρες μετά τη διάγνωση ότι είστε θετική? Μετά έκατσα, κατευθείαν εγώ έβγαλα τα συμπτώματα καταρχήν. Κατευθείαν, μόλις έκανα το τεστ, δηλαδή είχα ήδη συμπτώματα. Και μετά από πόσες μέρες νοσηλευθήκατε? Νοσηλεύτηκα 14 μέρες. Μόλις νιώσατε τα συμπτώματα και κάνατε το τεστ, είδατε ότι είναι θετικό. Μετά από πόσες μέρες μπήκατε στο νοσοκομείο? Ναι, δεν ότι είναι θετικό, γιατί δεν είχα όσφρηση και γεύση, οπότε υποψιάστηκα. Άρα πήγε το μυαλό σας. Από ποια μέρα και μετά άρχισαν να βαραίνουν τα συμπτώματα, κυρία Κούτρα? Εμένα προσωπικά, επειδή είναι και το ιστορικό μου λίγο βαρύς ό,τι αφορά το πνευμονολογικό κομμάτι, νόσησα κατευθείαν και ήταν εξ αρχής πολύ βαρύ για μένα. Είχατε και δύσπνοια και προβλήματα στην αναπνοή σας? Ναι. Άρα νοσηλευθήκατε για 14 ημέρες και μάλιστα χρειαστήκατε και υποστήριξη οξυγόνου, κυρία Κούτρα? Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και μάσκες και όλα τα συναφή, ό,τι μπορούσαν να μου παρέχουν βασικά. Όχι στη ΜΕΘ, δεν μπήκατε στη ΜΕΘ, απλώς ήμασταν σε... Όχι, ήμουν ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση, με κάποιες μικρές διαπραγματεύσεις στη γλίτωσα στην αρχή. Δηλαδή, μετά πήγα λίγο καλύτερα. Τι είδους διαπραγματεύσεις? Σας είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να χρειαστεί να μπείτε σε μονάδα δυτικής θεραπείας? Ναι, βέβαια. Και εσείς τι τους είπατε? Εντάξει, και οι δικοί μου άνθρωποι, έχω και εγώ συγγενείς που είναι στο χώρο το συγκεκριμένο. Συνήθως η μητέρα μου μιλούσε μαζί τους και τους παρακάλεσε να μην γίνει ακόμα, να την καθυστερήσουμε λιγάκι τη διασωλήνωση. Προσπαθούσε να το αποτρέψει. Λίγο τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Φοβηθήκατε τη στιγμή εκείνη, δηλαδή την πιθανότητα διασωλήνωσης? Πάρα πολύ. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι μπορεί και να μην ξυπνήσω. Ξέρω δηλαδή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έχετε σχέση με το χώρο από ό,τι κατάλαβα επομένως. Είναι η μητέρα της, μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, νοσηλεύτρια, έτσι δεν είναι, κυρία Κούτρα? Ήταν προϊσταμένη στην Αγία Όλγα και είναι οπότε και έχετε τα εικόνα. Τι πήγε στο μυαλό σας, δηλαδή, τι σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή, μόλις σας είπαν υπάρχει περίπτωση να διασωληνωθείς? Βασικά είχα κάνει πολύ καλή μελέτη σε ό,τι αφορά το κορονοϊό, ό,τι ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και επειδή έχω χάπο, όπως προείπα, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο στη δική μας περίπτωση να κάνεις πνευμονία. Εγώ έκανα οξία πνευμονία κατευθείαν. Λόγω ότι είμαι και υπέρβαρη, δεν θα μπορούσα να ξέρει κανείς δηλαδή τι επιπλοκές θα είχαν δημιουργηθεί την ώρα της διασωλήνωσης ή τη διάρκεια της διασωλήνωσης. Οπότε λέτε το καλύτερα το αποφύγω. Επιμέναμε με κάποιο ρίσκο να μην γίνει διασωλήνωση και τελικά για καλή μου τύχη δεν χρειάστηκε. Δικαιωθήκατε. Μέσα στο δωμάτιο που νοσηλευόσασταν του νοσοκομείου, μπορούσατε να μιλήσετε με άλλους ασθενείς? Στο δικό μου το δωμάτιο, γιατί δεν είχα καμία οπτική επαφή με κάτι άλλο, υπήρξαν και άλλες ασθενείς. Γυναίκες ήμασταν εμείς προσωπικά και σε άλλους θαλάμους ήταν και άντρες. Προσωπικά, εγώ συνάντησα 6 τα σύνολο. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι κατέληξαν σε μονάδα δυτικής θεραπείας? Υπήρξε μια κυρία, μια εξαγάπητη κυρία, η οποία είχε αποδιασωληνωθεί και ήρθε μετά στη δική μου το δικό μου το θάλαμο. Και σας περιέγραψε αυτή την εμπειρία? Ναι, ήταν τραυματικό ακόμα και για μένα που το άκουσα. Τι σας έλεγε, κυρία Κούτρα? Γυναίκα μου, για ανθρώπους που έφυγαν στον ύπνο τους απλά. Αλλά και η ίδια είχε μια προμερή δυσκολία να επανέλθει. Δεν μπορούσε να περπατήσει, χρειαζόταν φυσιοθεραπεία. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο υγιέστατο χωρίς κανένα υποκινημένο νόσημα. Δεν είχε τίποτα. Οι μέρες τώρα μέσα στο νοσοκομείο, πώς περνάνε, τι λέτε, τι σκέφτεστε, τι συζητάτε? Πολύ δύσκολα είναι το ψυχολογικό, βασικά πέρα από το σωματικό, γιατί είχε πάρα πολλούς πόνους. Εγώ προσωπικά πόνουσα πάρα πολύ στο στήθος. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω χωρίς το οξυγόνο. Σύνολα τα συμπτώματα, δέκατα, γιατί εγώ δεν έκανα υψηλό πυρετό, αλλά είχα ήλιγκο, είχα μετούς, είχα πονοκεφάλους. Φόβος υπάρχει, κυρία Κούτρα? Υπάρχει φόβος, δηλαδή καθώς περνάνε οι μέρες, ο φόβος μεγαλώνει. Βλέπεις ότι πας στην 5η μέρα, στην 7η, στην 8η. Ναι. Φοβάσαι περισσότερο, πώς το αισθάνεσαι? Ναι, γιατί δεν μπορείς να επαναπαυθείς με αυτόν τον ιό. Υπήρξαν δηλαδή στιγμές που μπορεί το πρωί να ήμουν αρκετά καλά και το βράδυ να υποτροπίασα. Είμαι υποτροπίασα μέσα σε μισή ώρα. Ήταν φοβερό αυτό το βίωμα. Το ότι δεν μπορούσατε. Είναι σαν να κρατούσε μια βόμβα στα χέρια σου. Για να το πω κάπως έτσι. Το ότι δεν μπορούσατε να έρθετε σε επαφή και με τους δικούς σας ανθρώπους, αυτό λειτουργήσε επιβαρυντικά, γιατί στην ουσία ήσασταν μεταξύ αγνώστων. Ήταν δίπλα οι υπόλοιποι ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές, κανείς άλλος.
Οι υπόλοιποι συνασθενείς μου, να το πω έτσι, ήταν σε πολύ δυσκολότερη θέση από εμένα. Εγώ τα πάω καλά και με τα μίντια και ένιωθα ότι ήταν η δική μου κοντά. Και σε... λόγω δηλαδή του ίντερνετ και είχα μια πάρα πολύ καλή επαφή. Mm. Δόξα τω Θεώ. Και πόσες μέρες έκανε τον κύκλο. Και άτομα δίπλα μου που το περνούσαν τελείως μόνοι τους. Mm-hmm. Και σε πόσες μέρες, κυρία Κούτρα, έκανε τον κύκλο της νόσος? Εδώ είναι κάτι που είναι πάρα πολύ περίεργο. Στη δική μου την περίπτωση έκανε 27 μέρες για τον κύκλο. Τόσο σύνολο. Πολύ, μεγάλο διάστημα. Και ξέρω συναδέλφισά μου που ακόμα δεν έχει αναρρώσει, έχει περάσει το μήνα. Κυρία Κούτρα, βάλτε μια ανωτελεία, θα σας παρακαλέσουμε πολύ. Μένουμε όπως είμαστε και επιστρέφουμε αμέσως μετά κοντά σας, γιατί έχουμε να σας θέσουμε και μια σειρά από άλλα ερωτήματα που βλέπουμε ότι έρχονται και από τους τηλεθεατές μας. Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε όπως είμαστε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Κούτρα, η οποία μας περιμένει υπομονετικά και την ευχαριστούμε πολύ. Το σημαντικό, κυρία Κούτρα, είναι ότι τώρα με αυτό το χαμόγελο που βλέπουμε μας περιγράφεται κάτι που είναι πίσω. Πια. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ακόμη δυσκολίες ό,τι αφορά την αναπνοή, αν δηλαδή έχετε ακόμη τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία θα χρειαστεί καιρός για να περάσουν. Αυτό πήγα να πω, δεν είναι ακόμα πίσω. Έχει δημιουργήσει αρκετά σοβαρές επιπλοκές στη δική μου την περίπτωση. Mm-hmm. Δεν έχει φύγει ακόμα η πνευμονία, δεν έχει φύγει ο ήλιγκος, δεν έχει φύγει ο πονοκέφαλος και η κόπωση. Κάνετε αγωγή δηλαδή ακόμα? Πώς? Κάνετε κάποια αγωγή φαρμακευτική? Ναι. Mm-hmm. Ναι. Για πόσο καιρό σας είπανε? Τι να σας πω, εγώ έτσι κι αλλιώς είχα αγωγή και από πριν. Mm-hmm. Απλά τώρα η δοσολογία έχει μεγαλώσει κατά πολύ. Mm-hmm. Βοηθάει δυστυχώς αρνητικά και ο καιρός, γιατί άλλαξε αυτή τη στιγμή, οπότε είναι το καλύτερο της πνευμονίας αυτή η υγρασία. Mm-hmm. Δεν ξέρει να... κανείς πόσο θα πάρει. Μπορείτε να μας περιγράψετε. Βλέποντας και κάνοντας δηλαδή. Ναι. Να μας περιγράψετε, κυρία Κούτρα, ποια ήταν η στιγμή που σας έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό από αυτές τις 2 εβδομάδες που ήσασταν στο νοσοκομείο? Πάρα πολλές στιγμές. Τώρα βούρκωσα. Και η στιγμή του ασθενοφόρου ήταν τραγικά δύσκολα για μένα. Γιατί πρέπει να αποχωριστώ το συντροφικό μου. Α, όταν σας πήραν να πάτε μέσα, λέτε? Ναι, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και φοβήθηκα πάρα πολύ. Οι στιγμές μέσα στο νοσοκομείο τις περιγράφουν όλη αυτή την ασθένεια, κυρία Κούτρα, ως την ασθένεια της μοναξιάς. Εσείς το βιώσατε αυτό? Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Το λέω γιατί εκείνη την ώρα έρχονται και πράγματα στο μυαλό σου, έρχεται η ζωή σου, τα παιδιά σου, ο άντρας σου, οι φίλοι σου, οι κοντινοί σου άνθρωποι, τα πάντα, έτσι δεν είναι? Εγώ δυστυχώς κόλλησα και άθελά μου τον σύζυγο, ο οποίος ήταν μόνος του στο σπίτι και το πάλευε όλο αυτό. Γι' αυτόν ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε είχα το μυαλό μου και σε αυτό το κομμάτι και την ανησυχία μου και τη στεναχώρια μου πάνω σε αυτό. Μεγάλη κουβέντα λέτε τώρα. Τον αγαπάτε πάρα πολύ τον άντρα σας. Πώς? Λέω, πολύ μεγάλη κουβέντα είπατε, υπέροχη. Τον αγαπάτε πολύ τον σύντροφό σας, τον σύζυγό σας. Ναι. Δηλαδή, αναθεωρήσατε κάποια πράγματα από πριν, ας πούμε. Άλλαξε τελείως η ζωή μου, χωρίς να υπάρχει υπερβολή πάνω σε αυτό. Όταν φλερτάρεις, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά όταν φλερτάρεις πολύ κοντά με το θάνατο ή βρίσκονται άλλοι άνθρωποι γύρω σου, οι οποίοι τον έχουν δει πάρα πολύ χαρακτηριστικά κοντά τους, αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα. Γίνεσαι λιγότερο μικρόψυχος, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω τα θετικά. Μαθαίνεις να αγαπάς περισσότερο, να βλέπεις αλλιώς τους κοντινούς ανθρώπους. Να βλέπεις πιο αισιόδοξα τα πράγματα, να μην υπάρχει αυτός ο πανικός τόσο εύκολα. Να υπάρχει ψυχραιμία, να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με ψυχραιμία. Κυρία Κούτρα, όταν ακούτε αυτή τη συζήτηση που γίνεται και τώρα στο δημόσιο λόγο, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και στο περιβάλλον σας όλους αυτούς τους μήνες, ότι κάποιοι εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο ιός, εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι το εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι αυτός ο αναστεναγμός τα λέει όλα. Ναι, με εξοργίζει όλο αυτό. Και δυστυχώς έχω και στο δικό μου κύκλο τέτοιους ανθρώπους. Και επιτρέψτε μου να πω ότι τέτοιοι άνθρωποι με πήραν και εμένα στο λαιμό τους, όπως και αρκετούς άλλους. Αλήθεια? Ναι, γιατί όπως σας προείπα, προέρχομαι από ένα χώρο εργασίας που έχει να κάνει με εξυπηρέτηση κοινού. Γιατί το λέτε ότι σας πήραν στο λαιμό τους? Δηλαδή σας πίεζαν, ότι σας έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα, μην τα πιστεύεις, τι σας έλεγαν? Όχι, δεν τηρούσαν οι ίδιοι τα μέτρα, το βασικότερο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Το βασικότερο, ούτως ώστε δεν μπορούσαμε να προφυλακτούμε. Πόσο να προφυλακτείς? Mm-hmm. Δηλαδή το plexiglass δεν μπορεί να κάνει κάτι το φοβερό. Οι ίδιοι δεν τώρα επικοινώνησαν μέσα, μαζί σας, ενώ εσείς είχατε ήδη νοσήσει? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν όλα αυτά τώρα έχουν επικοινωνήσει μαζί σας?
Οι περισσότεροι όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς νόσησαν και οι ίδιοι και πιστεύω ότι τώρα πίστηκαν. Α, τώρα άλλαξαν και οι ίδιοι. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφεις, είναι φοβερό αυτό. Ο λόγος σας και η ηρεμία σας, κυρία Κούτρα, και συγχαρητήρια, είναι πραγματικά ένα αντίδοτο, πολύ καλό αντίδοτο στην ηλικιότητα. Αλλά ο τρόπος που το λέτε είναι πολύ δυνατός. Είναι γιατί έχει συναισθήματα που τα βγάζει τα συναισθήματα με το λόγο τους, δεν τα κρύβει και αυτό είναι το πιο όμορφο. Η γλυκύτητα και η ηρεμία σας, μπορεί να αντιμετωπίσει την ηλικιότητα. Να είστε καλά. Κυρία Κούτρα, να περάσουν όλα γρήγορα. Καλημέρα και περαστικά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά με υγεία. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.